Πάρα πολύ ωραίο. Ότι θα χόρευα πρότιτζι στην ελληνική τηλεόραση. Πρότιτζι. Χορέψαμε πρότιτζι. Πρότιτζι, χορέψαμε. Πολύ ωραίο αστείο. Δεν άρεσε σε κανέναν ούτε έτσι επειδή δουλεύουμε μαζί. Εδώ τι γίνεται, κάτσε να δούμε. Εντάξει, τα έχετε κανονίσει. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ έχει σημασία. Ωραία, ήρθε και ο θείος. Εντάξει, πολύ καλά είμαστε. Κάπα μεσημεράκι, papaki@gmail.com. Στέλνετε προσωπική ιστορία. Θέλουμε παραπάνω πληροφορίες, οπωσδήποτε κινητό τηλέφωνο και μια τελευταία φωτογραφία από τις γιορτές που είχατε περάσει πάρα πολύ ωραία παλιά. Και μπορεί να βγείτε στον αέρα και να μην σας βοηθήσουμε καθόλου. Αλήθειες. Καλησπέρα. Όχι, δεν βγαίνει η ψυχή. Πάει να βγει, πιστεύουμε ότι βγει και την ξαναρουφάει μέσα. Καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα της τηλεόρασης. Μόνη. Αυτό που μου λένε από πάνω, ότι έχω πάει κάπου αλλού, που απλά θα πάτε κι εσείς αλλού. Εγώ αυτό όπως το είχατε, το άφτωσα. Α, πες μου ότι κουνιέμαι κιόλας να βλέπει ο κόσμος, ωραία. Τι αφήσαμε το μουστάκι. Αλλού για αλλού το πήγες. Αλλού για... Ρε παιδιά να πω. Δεν είναι ωραία. Μην λέτε το κούνησες και αυτό το body shaming. γεια σου Νικόλα. Είμαι η Κλέρι. Ωραίο όνομα το Κλέρι. Σημειώστε το. Μου αρέσει ένας συνάδελφος από τη δουλειά, λεύθερος και ωραίος. Με φλερτάρει κάπως, αλλά κίνηση δεν κάνει. Εγώ είμαι σούπερ ντροπαλή. Δεν υπάρχει περίπτωση να του δείξω ότι μου αρέσει. Πώς να ξεκολλήσω, σώσε με. Να τη βγάλεις. Δευτεριάτικα, βγάλτε. Πάμε. Καλησπέρα, Κλέρι. Νικόλα, Νικόλα μου. Νικρούλα, Κλέρι, κουδουνίστρα. Κλέρι μου. Κλέρι. Τι θα κάνω, Νικόλα, μόνο εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Αλήθεια. Ναι, γιατί είμαι πολύ ντροπαλή και δεν μπορώ να επικοινωνήσω σωστά. Είσαι ικανοποιητικά χαριτωμένη για Δευτέρα. Κλέρι, πες μου λίγο μερικά πράγματα. Το παιδί αυτό, ας πούμε, το φλερτ... Όμορφος, πολύ, πολύ ωραία, όμορφος. Πολύ όμορφο, πολύ βασικό. Το φλερτ, τι κάνει δηλαδή και θεωρείς ότι σε φλερτά... Για να δούμε αν υπάρχει case πρώτα, καταλαβες. Μου μιλάει και με κοιτάει. Ενώ οι άλλοι σε σπρώχνουν και δεν σου μιλάει κανείς. Μήπως είναι μια ανθρώπινη συμπεριφορά, ενώ ευγένειες, επειδή είστε και συνάδελφοι στον ίδιο χώρο. Όχι, δεν το κάνει με το όλα τα κορίτσια στο γραφείο. Μιλάει μόνο σε σένα. Ναι. Τι σε μένα λέει. Δίνει παραπάνω σημασία. Δηλαδή. Να τον ενδιαφέρει τι κάνω, τι κάνω τώρα που κάνουμε μόνο Zoom και δεν βλεπόμαστε στο γραφείο, τέτοια πράγματα. Εκεί δεν... Πόσο καιρός... Το πρόβλημα, να σου πω ένα παράδειγμα. Αυτός προσπαθεί να μου μιλήσει φυσιολογικά και εγώ του λέω π.χ. Τι, μου λέει, τι κάνεις Κλέρι μου, και εγώ του λέω, εγώ δεν ψήφισα ποτέ ΠΑΣΟΚ. Κατάλαβε. Τι είπε Κλέρι, ρε. Κλέρι. Ναι, σίγουρα. Κλέρι, εσύ είσαι σφυριγμένη. Στηριγμένη. Σφι. Όχι, ενώ είσαι τύπησα αλλού-νταλού, με την καλή έννοια. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, Στέλιο. Όχι, κοίτα, είμαι ντροπαλή. Απλώς τώρα δηλαδή και με την κάμερα έχω μεγάλο πρόβλημα, γιατί με βλέπει που αλλάζω χρώματα. Πώς αλλάζεις? Εκείνο με μελιτζανί, μπορδοκόκκινο. Ρε Κλέρι. Κλέρι. Να σου πω, Κλέρι. Αυτός λοιπόν, ναι, αλλά βρε παιδί μου... Το ντροπαλός με το αλλούνταλου έχει μία διαφορά. Το ντροπαλός είναι «γεια σου, τι κάνεις». Εγώ δεν ψήφισα ποτέ ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ότι είναι κάτι που και αυτού νου το κύτταρο μπορεί να έχει καταστραφεί. Μάμα, ντρέπεσαι, δεν ψήφισα ποτέ ΠΑΣΟΚ. Εκτός και αν ντρέπεσαι, που δεν ψήφισες ποτέ ΠΑΣΟΚ. Από εμένα. Να σου πω πέντε πιθανές απαντήσεις το τι κάνεις. Σίγουρα όχι, δεν ψήφισα ποτέ ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά και τι του λες άμα έχει τρακαριστεί. Άμα έχεις τρακαριστεί, του λες καλά. Τράκαρα. Και πάλι αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που θέλεις να βάλεις τα θεμέλια για αυτή την πιθανότατη σχέση. Αν θες να στηριχτείς την απόλυτη κυριολεξία, τράκαρα. Ποια θεμέλια.
Αμέλεια, μην βιάζεσαι. Εδώ να στείλουμε ένα μήνυμα, μπας και περπατήσουμε, φοβάμαι. Εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις, για να... έλα, πες μου τι σκέφτεσαι να κάνεις για να δω αν, για να δω αν. Εγώ αυτή τη στιγμή θα ήθελα να μπορώ να επικοινωνήσω φυσιολογικά όπως τα υπόλοιπα κορίτσια. Δεν είναι εύκαιρο αυτή τη στιγμή, δεν είναι εφικτό, δεν υπάρχει. Δεν είναι. Είναι σε μια άλλη πραγματικότητα, είναι πολύ πιθανό μια κλέρη να μπορεί να απαντήσει κανονικά. Σε αυτή την πραγματικότητα που ζεις, η κλέρη δεν απαντάει κανονικά. Και δεν σκέφτεται ενώ την κανονική απάντηση. Στο τρακαρίστηκα σκέφτηκε στο τράκαρα. Είμαστε πολύ μακριά από το καλά, δεν έρχεται. Δηλαδή θα πας γρατζούλι. Δηλαδή, δεν έχω ελπίδες. Μα τι κάνω τη σε αυτό. Μα δεν καταλαβαίνω τι σε ρωτάει. Άμα σε ρωτάει ένα απλό γεια σου τι κάνεις, μπορεί πραγματικά να μην ενδιαφέρεται. Καλά και να ενδιαφέρεται. Άσε μας ρε μου συνάδελφο που δεν ενδιαφέρεται για μένα. Αυτό θα στείλω τον Ντόπερμαν. Γιατί έχεις κάποια νεύρα τελικά. Τελικά δεν ξέρω γιατί βγάζεις και διάφορες φήμες. Με παίρνουν και θείες μου από το χωριό και πρέπει να κάθομαι να απαντάω. Κατάλαβες. Η Ζενεβιέβη. Αλλά εγώ σε αγαπάω έτσι κι αλλιώς. Ρε Ζενεβ... Αρχικά... Ναι, για πες, πρώτα θα σου κάνουν. Ευχαριστώ, ρε μόνο. Θα σου κάνουν μήνυση ή κλόν. Είναι κλόν η κοπέλα. Μα έκανες τη φωνή. Τι γελάει τόσο. Την έκανες τη φωνή. Τη φωνή την έκανες τόσο πολύ γλυκιά. Και λέω, πω ρε φίλε, περιστατικό. Η κοπέλα είναι πάνω γλυκιά. Και μετά με το Πασόκ λέω, πέσαμε. Εδώ είμαστε. Δεν πας με τα καλά σου, ρε παιδάκι μου. Δεν πας με τα καλά σου, ρε Ζενεβιέβη. Βγήκα στο μπαλκόνι για να μην μου τυπέσουν τα παιδιά μου κλειδωμένοι μέσα στο σπίτι και πρέπει να κάνω και τη στροπαλή. Όχι, άσε μας, ρε Ζενεβιέ. Ρε αγάπη μου, ευχαριστώ αρχικά, ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επιτέλους μετά από 28 χρόνια, κοντεύει να τελειώσει το φορμά. Πότε... Καλά, μην λες ψέματα, στα 22 σου. Εντάξει, ναι, άλλο. Να σου πω, θέλω να κάνω μια πολύ βασική ερώτηση. Πιστεύεις ότι το μουστάκι θα το κρατήσω? Εμένα μου αρέσει τα μουστάκια. Να τα, εγώ έμεινα, άνθρωπος. Γιατί ρωτάω δεξιά και αριστερά, αλλά θέλω μια... Επίσης, πότε θα κάνω μια φωτογράφηση? Απλώς εσύ είσαι και ένας άνθρωπος που μπορείς να κάνεις και τσιγκελωτό, άνετα. Τσιγκελωτό? Τύπου... Να σου πω το πουαρό, τον θυμάσαι, γιατί είμαστε και συνομήλικοι. Πώς. Ναι. Τέτοιο. Ωραία, πουαρό. Ωραία. Πότε θα έρθω να κάνω μία φωτογράφηση στο GNTM? Εγώ θέλω τη Βάνια, δεν θέλω εσένα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Πολύ χαρούμενη. Ναι, το φαντάστηκ. Απλά, άμα ήρθε η Βάνια, αναγκαστικά θα πρέπει να βγάλετε τρεις νικητές φέτος, όχι δύο όπως πέρσι. Ενώ εγώ μπορεί να μην. Δεν ξέρει. Εγώ δεν θέλω να πάω στον τελικό. Θέλω να ζήσω μόνο την εμπειρία της φωτογράφησης. Εσύ να έρθεις να κάνεις το φωτογράφο. Όλα αυτά που δεν μπορώ να κάνω καλά. Θα έρθω. Θα έρθω. Εσύ πότε θα έρθεις? Όταν ανοίξουν οι νομοί. Γελάει. Όταν ανοίξουν οι νομοί και ελευθερωθεί το Λουξεμβούργο που είναι το στάρ και σας αφήσει. Ωραία. Θέλω να ξέρεις ότι το ξέρεις, θέλω να σου το ξαναπώ. Σε εκτιμώ, σε θαυμάζω, είσαι πολύ μοναδική τύπησα, υπέροχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σε αγαπώ πολύ, να περνάς πάντα καλά. Γεια σου μωρό μου, φιλιά πολλά, φιλιά.